οι άνθρωποι αυτοί έχουν προσπαθήσει να μπουν στην κοινωνία μας και αυτό ενοχλεί κάποιους. Έτσι γίνεται και η κάλυψή του αντίστοιχα. Ότι ναι, μεν ασχολούμαστε, αλλά ασχολούμαστε με μία. Προσπαθούμε να γυρίσουμε λίγο την πλάτη. Πιστεύω ότι έχουν επιλέξει να προβάλλουν πολύ συγκεκριμένες εικόνες, όπως είναι η κακή υγιεινή στα λιμάνια και στα μέρη που στις κατασκηνώσεις εκεί που μένουν. Και επίσης πολλές φορές προβάλλουν σκηνές βίαιες αντιδράσεις που έχουν οι πρόσφυγες, που είναι πολύ λογικό στα hot spot, εφόσον η υγιεινή και η κατάσταση στις οποίες βιώνουν εκεί κάτω από κακές καιρικές συνθήκες, είναι πολύ λογικό αυτοί οι άνθρωποι να αντιδρούν. Δείχνουν τι γίνεται με τους πρόσφυγες στη Συρία, ξέρω εγώ, στα νησιά και σε αυτά, αλλά δεν δείχνουν, ξέρω εγώ, τι γίνεται στην Αθήνα με άπειρους μετανάστες οι οποίοι είναι χρόνια εδώ, έχουν γεννηθεί παιδιά εδώ και δεν μπορούν να πάρουν, ξέρω εγώ, ταυτότητα ή οτιδήποτε. Δηλαδή και αυτό προσφυγικό είναι. Εστιάζουν στην αύξηση της εγκληματικότητας σε σχέση με την εισρωή μεταναστών, ούτως ώστε να παρουσιάσουν μια πιο σκοτεινή, μια πιο ξενοφοβική εικόνα. Οπότε θεωρώ πως τα μέσα και η κοινή γνώμη κυμαίνεται κυρίως στο άσπρο και στο μαύρο και λιγότερο στο γκρι, όπου συνήθως βρίσκεται και η αλήθεια. Δεν ακούγεται πολύ την φωνή του ίδιου του μετανάστη και του πρόσφυγα. Αυτό είναι ένα πρόβλημα, γιατί είναι άλλο που κάποιος άλλος μιλάει για τον μετανάστη και πρόσφυγα. Είναι, αν ρωτάς τους ίδιους, νομίζω θα δοθεί μια καλύτερη εικόνα αυτήν την πραγματικότητα.